Πάμε να δούμε τώρα νέες ερευνητικές δραστηριότητες για ανίχνευση του κορονοϊού στον αέρα. Θα πάμε στον κύριο Γεώργιο Μπίσκο, είναι αναπληρωτής καθηγητής Κέντρου Αριστείας για την κλιματική και ατμοσφαιρική έρευνα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, γεια σας. Λοιπόν, ανίχνευση κορονοϊού στον αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Τι ακριβώς εννοούμε καταρχήν για να ξεκινήσουμε από τα απλά. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Ινστιτούτο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα το νεοσύστατο Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Ατμόσφαιρας ασχολείται με τη μέτρηση, με την μελέτη της ποιότητας της ατμόσφαιρας γενικότερα. Και βλέπουμε πώς αυτή επηρεάζει τη δημόσια υγεία και την κλιματική αλλαγή. Τώρα, ερχόμενοι στην υπόθεση του κορονοϊού, δεδομένου ότι ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αέρα, το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε και έχουμε ξεκινήσει κάποια ερευνητικά προγράμματα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τον ιό σε εσωτερικούς χώρους και γενικότερα στον αέρα και να δούμε πώς μπορεί να μεταδοθεί. Άρα υπάρχει αυτή η τεχνική, μπορεί δηλαδή μέσω αυτής της τεχνικής να μπούμε το ποσοστό του ιού στον αέρα. Ακριβώς. Να μετρήσουμε αν υπάρχει. Η ανίχνευση γίνεται σε πρώτη φάση και κατ' επέκταση καταμετράμε. Μάλιστα. Και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται όλο αυτό? Αυτό ακόμα δεν εφαρμόζεται. Είναι κάτι το οποίο τώρα αναπτύσσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή στο εμπόριο αυτή τη στιγμή η συσκευή που μπορεί κάποιος να την πάρει και να τη βάλει στο δωμάτιό του ή σε ένα χώρο, σε ένα εστιατόριο για να δει αν υπάρχει ο ιός. Είναι κάτι που τώρα αναπτύσσεται. Ελπίζουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχουμε κάτι, ένα πρωτότυπο και να κάνουμε κάποιες πιλωτικές δοκιμές. Άρα, αν εντοπίσουμε τον ιό σε ένα κλειστό χώρο, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην υπάρξει περισσότερο πρόβλημα? Φαντάζομαι, ακόμα δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή η συσκευή ακόμα. Ναι, αλλά φαντάζομαι το έχετε σκεφτεί, το έχετε μελετήσει. Ναι. Η ιδέα είναι ότι από τη στιγμή που ανιχνεύεται σε ένα χώρο, φανταστείτε ένα εστιατόριο. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το μηχάνημα και μας λέει ότι υπάρχει ο ιός στον αέρα, τότε αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο θα πρέπει να εξεταστούν, να κάνουν το τεστ για να δούμε ποιος φέρει τον ιό. Άρα θα πρέπει όλοι να υποβληθούν σε τεστ, γιατί όταν είναι στον αέρα ο ιός, ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε από εμάς βρεθεί στο χώρο μπορεί να γίνει φορέας. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα και να παραμείνει ενεργός για ένα διάστημα της τάξης των 2-3 ωρών. Οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που βρεθούμε σε έναν χώρο που περιέχει τον ιό, μπορούμε να προσβληθούμε. Το υλικό φορτίο παίζει ρόλο, δηλαδή ανάλογα με το πόσο θα είναι το φορτίο, πόσο εύκολο είναι να μεταδοθεί ο ιός? Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι πράγματα που ακόμα δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το κατά πόσο θα μεταδοθεί, κατά πόσο κάποιος θα νοσήσει εφόσον εισέλθει ο ιός στον οργανισμό του, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Το πιο βασικό και κάτι το οποίο δεν τονίζεται τόσο πολύ είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όσο πιο ενεργό είναι το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες ο οργανισμός μας να ανταποκριθεί. Επίσης, εξαρτάται από το φορτίο που λέτε, από το κατά πόσο ενεργός είναι ο ιός όταν θα τον προσλάβουμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δυστυχώς δεν τα ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τεχνολογίες για να πιάσουμε μερικά από αυτά. Δηλαδή, θα υπάρχει τρόπος να ένδειξη και θα μας προειδοποιεί μια συσκευή? Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα αεροπλάνο έτσι που ταξιδεύουμε, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους τεστ από τη στιγμή που έχουμε ένα τέτοιο σύστημα και ανιχνεύει στο χώρο του αεροπλάνου. Αν κάποιο αεροπλάνο φτάσει και δεν έχει ανιχνευθεί καθόλου ιός, θα μπορούν ενδεχομένως όλοι οι επιβάτες να φύγουν ελεύθεροι. Ναι, αλλά αν ανιχνευθεί και είναι την ώρα που πετάμε, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνουν διάφορες διαδικασίες. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Αυτό είναι και ανάλογα που εντοπίζετε, ποια ώρα και με ποια δεδομένα. Ακριβώς. Άρα εσείς είστε αυτή την εξέλιξη θα την έχουμε σε 5-6 μήνες, μου είπατε? Ναι, αυτό ελπίζουμε. Η τεχνική ήδη είναι δοκιμασμένη και ήδη συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες στο εμπόριο για να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να διατεθεί άμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτά να το δούμε στην πράξη και πώς λειτουργεί και να χτυπά καμπανάκια, φαντάζομαι, να μας προειδοποιεί για τους κινδύνους που ελοχεύουν. Ακριβώς. Και να προσπαθήσει να μας βοηθήσει στις νέες καταστάσεις τις οποίες καλούμαστε να ζήσουμε. Ναι, γιατί ακριβώς, ανά πάσα στιγμή πλέον μπορεί να βρεθεί και οτιδήποτε άλλο εκτός από τον COVID-19. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα